σημαντικότερη παράσταση όπερα στις αρχές της νέας χρονιάς στη Νέα Υόρκη, η Σόνια Γιόντσεβα ερμηνεύει μοναδικά την Τόσκα, την ηρωίδα της ομώνυμης όπερας του Τζάκομο Πουτσίνη, στη σκηνή της Μετροπόλιταν Όπερα. Ρώμη, Ιούνιο 1800. Η Φλόρια Τόσκα, διάσημη τραγουδίστρια της όπερας, είναι ερωτευμένη με τον ζωγράφο Μάριο Καβαραντόσι. Η βουλγάρα σοπράνο ερμηνεύει για πρώτη φορά τη διάσημη ηρωίδα με το τραγικό πεπρωμένο. Η Τόσκα είναι μια πολύ νεαρή κοπέλα. Ερωτεύεται για πρώτη φορά. Έτσι, αυτές οι εκρήξεις που έχει, οι αντιδράσεις της είναι τόσο δυνατές και έντονες, επειδή πρέπει να υπερασπιστεί την αγάπη της. Γι' αυτό μιλάει με τέτοιο τρόπο. Το μέλλον όμως του ζευγαριού είναι δυσίωνο. Ο αρχηγός της αστυνομίας Σκάρπια υπόσχεται στην Τόσκα να απελευθερώσει τον εραστή της αν αυτή υποκύψει στις σεξουαλικές του όρεξεις. Ο Σέρβος βαρύτονος Ζέλικο Λούτσιτς ερμηνεύει τον Σκάρπια. Αυτό που γνωρίζουμε για τον Σκάρπια είναι ότι είναι διαβολικός. Είναι άγραφος νόμος στην όπερα ότι οι τενόροι και οι σοπράνο είναι τα καλά παιδιά. Και εκεί εμφανίζεται ένας βαρύτονος που θα χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσά τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την όπερα. Αυτή η παραγωγή στηρίζεται σε μια νέα σκηνοθετική προσέγγιση που θα χαρακτήριζα κλασική. Τη λατρεύω χάρη στα κουστούμια και τα σκηνικά, καθώς οτιδήποτε βλέπετε γύρω σας είναι αυθεντικό. Η δεύτερη πράξη είναι πολύ απαιτητική. Υπάρχει ένα πολύ δραματικό κομμάτι που χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όλα τα ηχοχρώματα της φωνής σου. Προσπαθώ να ισορροπήσω τη δύναμή μου και την ένταση του ρόλου. Όλοι νομίζουν ότι το 60 με 70% του ρόλου είναι φωνές και ουρλιαχτά. Κάνουν λάθος. Είναι πολύ σίγουρος, πολύ σταθερός στην σκοτεινή του φύση. Η σκηνοθεσία είναι του Sir David McVicar. Αυτή η παραγωγή θα παρουσιαστεί ζωντανά στις 27 Ιανουαρίου σε πολλές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού. Είναι τεράστιος ρόλος. Είναι συναρπαστικό να τραγουδάς αυτό το ρόλο. Είναι εξαιρετικά απαιτητικό να ερμηνεύεις και να τραγουδάς. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία για μένα.